πώς θα ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση που έχει προκαλέσει βέβαια σε πανελλήνιο επίπεδο μια γενική κατακραυγή, σωρία αντιδράσεων και βέβαια πολλά ερωτήματα τα οποία μέχρι και σήμερα πραγματικά οι αρμόδιοι δεν έχουν δώσει απαντήσεις. Αναφέρομαι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης που έχει να κάνει, και αυτό πρέπει να προτάξουμε, με ένα διαφαινόμενο λουκέτο σε δομές του χαμόγελου του παιδιού, συγκεκριμένα σε δομές ημερήσιας φροντίδας. Εγώ θα σταθώ σήμερα σε μία επισήμανση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Οικονόμου, ο οποίος μεταξύ άλλων τι τόνισε: υπάρχουν διαφορές που σεβόμαστε και θα διευθετηθούν, αναφορικά βέβαια με το σάλο που έχει ξεσπάσει και έχει ως επίκεντρο ένα σχεδιασμό που οδηγεί σε λουκέτο δομές του χαμόγελου του παιδιού. Θέλω να πάμε λίγο στον πρόεδρο του χαμόγελου του παιδιού. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μέσα από την Κρήτη σήμερα, μέσα από εδώ από τον όμιλο της Κρήτη TV, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα στην Κρήτη. Εδώ είναι. Να πρέπει να βρούμε λύσεις, ε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως δεν μας έχετε ποτέ, ξέρετε, δεν έχετε πει ποτέ όχι σε οχλήσεις μας. Η αλήθεια είναι. Και το πρόσημο είναι θετικό. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μία διορία σήμερα Παρασκευή προκειμένου να υπάρξει μία έτσι συζήτηση με το Μέγαρο Μαξίμου, ίσως και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει και αν έχετε καταλήξει κάπου. Κοιτάξτε, έχουν υπάρξει κάποιες συζητήσεις. Έχουμε ξαναδώσει πάλι κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες και το θέμα είναι όμως που έχει προκύψει μετά από όλες αυτές τις εξηγήσεις που κάναμε και από τους έγκριτους εισαγγελείς πρώην Αρείου Πάγου κλπ. Και από τους καθηγητές Πανεπιστημίου, τεχνιέντος κάποιοι προσπάθησαν να αποδομήσουν αυτό και να φανεί ότι το χαμόγελο είναι τελικά το μόνο προβληματικό. Εμείς τηρούμε τις κανόνες όσο κανένας άλλος σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο κανόνες, αλλά είμαστε και υπερβολικοί σε κάποια πράγματα. Και πιστεύουμε στην τάξη ότι πρέπει όλοι να λειτουργούμε κάτω από διαδικασίες, γιατί μιλάμε για παιδιά. Και ναι, μεν το χαμόγελο μπορεί να έχει τις σωστές και καλές πρακτικές που μας έχουν βραβεύσει διεθνώς και όχι μόνο, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν το κάνουν αυτό. Οπότε δεν μπορεί να ξεχωρίζεις τον έναν με τον άλλον. Έπρεπε και πρέπει να υπάρχει διαδικασία. Γιατί λένε, μα δεν θέλετε ελέγχους, δεν θέλετε το ένα, δεν θέλετε το άλλο. Δεν το είπαμε. Προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε τι κάνει κακό στο χαμόγελο με αυτό το νόμο. Και όχι τίποτα άλλο. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, ορισμένοι ίσως να μην έχουν παρακολουθήσει, να μην έχουν καταλάβει και συγκεκριμένες λεπτομέρειες, τι κάνει κακό στο χαμόγελο μέσα από το σχεδιασμό που προωθεί η κυβέρνηση. Καταρχάς, κάνει κακό σε όλους και στην συνταγματικότητα. Πρώτα ξεκινάμε ότι βγήκε ένα νομοσχέδιο σε τελείως άλλο υπουργείο ξαφνικά. Για μια υπουργική απόφαση που θα έβγαινε κάποιο διάστημα. Μέσα σε αυτό λοιπόν υπήρχαν κυρώσεις που έλεγαν για 100.000, χωρίς να ξέρει κανένας τι θα ακολουθήσει. Για κυρώσεις όπως 100.000 πρόστιμο και άλλες 100.000 πρόστιμο, εάν δεν ακολουθήσεις τις διαδικασίες που ορίζονται. Και μετά καθαίρεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, από την Υπουργό. Από την Υφυπουργό, όχι από το δικαστήριο που είναι καθήλια αρμόδιο για τα σωματεία τα ιδιωτικά. Μιλάμε για ιδιωτικούς φορείς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο που δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι και θεωρούν το χαμόγελο. Και το κυριότερο που είναι επίσης αυτή τη διαδικασία που μας έλεγαν οι εισαγγελείς είναι ότι οι ποινές είναι μίνιμουμ 1 με 5 χρόνια. Αν κάνεις κάτι κακό, να σε κρεμάσουν. Αλλά αν αποφασίζει κάποια υπουργός να σε βγάλει στα μανταλάκια γιατί άκουσε, έμαθε κάτι κλπ. Και στη συνέχεια το δικαστήριο δεν βγάλει απόφαση ανάλογη, ξαφνικά βρέθηκες εσύ έκθετος στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Μάλιστα, το ένα είναι αυτό. Ένα πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα, ναι, το πρόβλημα είναι ότι έχουν μπει κάποια, καταρχάς όσον αφορά το προσωπικό, τη φροντίδα, το νιάξιμο για τα παιδιά, την επιστημονικότητα, το χαμόγελο έχει κάνει προτάσεις πολύ περισσότερες από αυτές που έκανε το νομοσχέδιο. Είπατε αν δεν ακολουθήσει δεν πληρούν το χαμόγελο τον σχεδιασμό, δηλαδή. Το σχεδιασμό, το οικοδομικό. Τον οικοδομικό. Τίποτα άλλο δεν έχει πρόβλημα. Οικοδομικό σημαίνει ένα σπίτι που έχει ήδη μέσα στην πόλη, ναι, μέσα στο χωριό. Ναι. Ένα σπίτι που έφτιαξε στο Ηράκλειο της Κρήτης και που τελειώνει τώρα αυτό το διάστημα που
καλύφθηκε από έναν οργανισμό, από ένα ίδρυμα στην Ολλανδία. Σου λένε ότι δεν έχεις 6 τουαλέτες, δεν έχεις μπάνιο, δεν έχεις κουζίνα 20 τετραγωνικά, που ορίζει τώρα το νομοσχέδιο. Πριν έχουμε πάρει άδειες. Πριν έχει ελεγχθεί όλη αυτή η διαδικασία και ελεγχόμαστε από τις περιφέρειες και ελεγχόμαστε από καθημερινά από τους φορείς. Άρα δεν είναι κάτι κακό που λειτουργεί το χαμόγελο, είναι κάτι καινούργιο που μπαίνει και που τα παλιά σπίτια που δόθηκαν και είναι μια χαρά μέσα στη γειτονιά, δεν μπορείς να τα τεντώσεις και να τους βάλεις τετραγωνικά, είναι τα παιδιά όλοι μια χαρά μέσα. Ενώ χρειάζεται, λέει, ιατρείο. Πολλοί χώροι έχουν ιατρείο. Αφού έχουμε το γιατρό της γειτονιάς, αυτό που λέει εδώ είναι ιδρυματικό. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ανθρώπινο, που είναι ο γιατρός της γειτονιάς, ο παιδίατρος που έχουν και τα άλλα παιδιά της γειτονιάς, βλέπει τα παιδιά μας και δεν είναι ξεχωριστά, κλειστό μέσα στο ίδρυμα πλέον, γιατί το κάνεις ίδρυμα. Το ίδιο και για χώρο, λέει, να ξεκουράζουν το προσωπικό. Το προσωπικό του χαμόγελου είναι 8 ώρα για να μην καίγονται. Άρα λοιπόν, έχεις ένα γραφείο, έχεις ένα χώρο που μπορείς να μπεις, να ξεκουραστείς και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αλλά γιατί να έχεις ξεχωριστό χώρο? Γιατί να έχεις ξεχωριστό χώρο για το σιδέρωμα ή οτιδήποτε? Οπότε, κύριε άλλο, Γιαννόπουλε, αυτό δεν ισχύει για δομές που θα κατασκευαστούν στο μέλλον? Ισχύει δηλαδή και για δομές που ήδη έχουν κατασκευαστεί και βρίσκονται σε λειτουργία? Αυτό είναι το χειρότερο. Στο μέλλον, θέλεις, δεν θέλεις, μπορείς, δεν μπορείς. Θα ακολουθήσεις το σχεδιασμό. Σωστά. Αλλά παρόλο που το θεωρούμε, το τονίζω, ιδρυματική, και ξέρετε και κάτι άλλο. Άρα από εδώ και πέρα δεν θα μπορούμε να δεχτούμε προσφορά από κάποιους πολίτες, γιατί υπάρχουν κάποιοι φορείς που κτίζουν τόσα χρόνια, αλλά εμείς αντί να κτίζουμε και να βάζουμε τούβλα, προσπαθούσαμε να έχουμε έτοιμα κάποιους χώρους και να τους κάναμε, καλούς για να είναι σε αυτή τη διαδικασία. Και το τραγελαφικό της υπόθεσης αυτής είναι ότι το κράτος, το Υπουργείο το συγκεκριμένο, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μας έχει δώσει 2 χώρους. Ένα για παιδιά, ένα στο Φίνικα Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, και ένα στον Καρέα. Αυτοί οι χώροι λοιπόν φτιάχτηκαν για παιδιά. Άρα τους φτιάξαμε, τους περιποιηθήκαμε, βάλαμε τα χρώματα, αλλά είναι ακατάλληλοι, γιατί πρώτον, καταρχάς το χειρότερο, ότι το κράτος δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Και παλεύουμε να βρούμε τρόπο για να μπορεί να διοδοτηθεί. Και δεύτερον, οι προδιαγραφές του είναι τελείως εκτός των προδιαγραφών που γίνονται τώρα. Και αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και αυτά λειτουργούν μια χαρά. Όμως θα φύγει από το χαμόγελο του παιδιού γιατί είναι ακατάλληλο και θα το πάρει το κρατικό ίδρυμα που είναι κατάλληλο. Προσέξτε τι τραγελαφικό είναι αυτό. Μάλιστα. Άρα για το ιδιωτικό είναι ακατάλληλο, για το δημόσιο είναι κατάλληλο. Μάλιστα. Οπότε εξέλιξη δεν έχουμε, είμαστε ακόμα στο στάδιο της προτινόμενης συζήτησης που ίσως υπάρξει με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κύριε Γιαννόπουλε? Έχω ζητήσει και παρακαλώ, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να κόψει τον κόδιο δεσμό, λέγοντας κάτι και δίνοντας οδηγίες, θα γίνει αμέσως κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Όχι άλλοι. Και ξέρετε τι έχει γίνει? Και να το πω, γιατί γίνει αυτό την ψυχή μου αυτό. Το τελευταίο διάστημα υπέφερα πάρα πολύ. Να μπορέσω να τα καταφέρω, να μπορώ να αντιμετωπίσω αυτή την κακεντρέχεια που υπήρξε. Κάποιοι άνθρωποι που βγαίνουν και καλύπτουν, προκειμένου να υποστηρίξουν κάποιον, βγαίνουν και κατηγορούν το χαμόγελο. Βγάζουν διάφορα περίεργα πράγματα τα οποία αφήνουν ερωτηματικά, που τα ερωτηματικά, ξέρετε, είναι χειρότερα από το να σε κατηγορήσει ευθέως. Γιατί αν σε κατηγορήσει ευθέως, το απαντάς. Που είναι φοβερό το ότι λέει ότι 81 φορείς δέχονται αυτή τη διαδικασία. Είναι ψέματα. Οι περισσότεροι ξέρω ότι όχι μόνο δεν δέχονται, έχουν πρόβλημα. Μπορεί να μην έχουν, κάποιοι να μην έχουν πρόβλημα κτηριακό, γιατί είναι τεράστια τα κτηριά τους και μπορούν να κάνουν πράγματα, αλλά έχουν πρόβλημα με το προσωπικό. Αλλά φοβούνται όμως, γιατί αν πούν και εκείνοι ότι υπάρχει πρόβλημα, τότε κάποιος ενδεχομένως φοβούνται, γιατί έχουν και κάποιες αδυναμίες κάποιοι φορείς. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν έχουν ορκωτούς ελεκτές, δεν έχουν οικονομικά. Δεν έχουν σε αυτές τις διαδικασίες που έχει. Και τη στιγμή, βέβαια, που οι καταγγελίες σε καθημερινή βάση για ενδοοικογενειακή βία συνεχίζονται, το έργο συνεχίζεται κανονικά. Σωστά, κύριε Γιαννόπουλε? Δεν σταματάει το χαμόγελο και δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Κάποια στιγμή, παραλίγο, να σταματήσει η καρδιά μου χτες. Έφτασα 20-20 πίεση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι χάρη στη δύναμη του κόσμου. Έχετε χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, για να μην πω εκατομμύρια βέβαια, και θεωρηθώ υπερβολικός δίπλα σας. Οπότε, όχι, νομίζω, μην θεωρείτε υπερβολικό. 1,2
Σωστά. Έτσι. 1,2 εκατομμύρια είναι μόνο στο Facebook. Οπότε δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, κύριε Γιαννόπουλη, η αλήθεια είναι. Και η ιστορία, έχουμε να φοβηθούμε. Η ιστορία του μικρού Ανδρέα, η αλήθεια είναι, εμπνέει το 2022 περισσότερο από ποτέ. Έτσι είναι. Αυτή η έμπνευση αυτού του παιδιού, αλλά και τα παιδιά τα που ζούμε τώρα, που είναι η καθημερινότητά μας εμπνέουν. Και σε επίπεδο Κρήτης, κύριε Γιαννόπουλε, και σε επίπεδο Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, πολλές οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και το τελευταίο διάστημα, σωστά? Και όχι μόνο, και bullying. Έχουμε κάθε μέρα σχεδόν, ναι, αν βάσει τους αριθμούς δηλαδή, κάθε μέρα στο 1056, στην εθνική γραμμή για τα παιδιά 1056, και να είμαστε και κρίσιμοι μια που μιλάμε, δεχόμαστε αυτοκτονικό ιδεασμό από τα ίδια τα παιδιά ψήφιους έφηβους, και ένα μεγάλο μέρος αυτού είναι το bullying. Δεν αντέχουν τη φρίκη της παιδιών. Η Κρήτη που βρίσκεται σε πανελλαδικό επίπεδο, σε ποια θέση? Και να το ήξερα, δεν θα το έλεγα. Γιατί καμιά φορά το ότι δεν μιλάνε κάποιοι και το κρύβουνε, δεν σημαίνει ότι φταίει η περιοχή. Έτσι λοιπόν μπορεί να φαίνεται μια περιοχή που έχει μεγάλο πρόβλημα και, ναι, να μην είναι έτσι. Να είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά και να φαίνεται καμιά περιοχή που δεν έχει και τελικά να υπάρχει, αλλά είναι καλά κρυμμένο μέσα στο χωριά, στις γειτονιές κλπ. Σωστά. Οπότε σωστά. Αποφεύγουμε να το κάνουμε αυτό, το ξέρετε. Σωστά. Αλλά να σας πω όμως, ναι, αν μου έχετε, μια μικρή ιστορία. Πολύ μικρή. Ένα παιδί λοιπόν, δύο παιδιά πήγανε η υιοθεσία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν τα παιδιά μας πηγαίνουν για υιοθεσία. Τα αποχαιρετούμε. Είναι 13 χρονών τώρα ο Χρήστος. Όπου αισθανθήκαμε ότι προχώρησαν τη ζωή του όπως και άλλα παιδιά και είναι χαρούμενα, ευτυχισμένα. Μετά από λίγο καιρό όμως οι κύριοι αυτοί δεν είχαν ελεγχθεί, δεν τους είχε κάνει σωστή διαδικασία και τα επέστρεψε πίσω. Δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται πάντα στις υιοθεσίες, ναι, αλλά τα επέστρεψε πίσω. Ο Χρήστος δεν μπορούσε να το διαχειριστεί λοιπόν και άρχισε να επαναστατεί, έφτασε μέχρι ψυχικό πρόβλημα, τα σπάει τα πάντα στο σπίτι και στο σχολείο χτυπάει τα παιδιά. Ένα παιδί λοιπόν, έχουμε ένα παιδί που κάνει bullying. Ένα παιδί όμως που δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμό του, γιατί κάποιοι τον, για πολλωστή φορά τον ανέρεσαν. Και κάναμε μια σύσκεψη μαζί με την αστυνομία, μαζί με τη δήμαρχο και όλους αυτούς, με τον διευθυντή σχολείου, γιατί δεν βλέπουμε μόνο το παιδί το δικό μας που έχει αυτή την ένταση. Βλέπουμε και τα παιδιά του σχολείου που υποφέρουν. Άρα εδώ βλέπετε λοιπόν το πρόβλημα, ότι είναι δύο παιδιά που χρειάζονται βοήθεια. Και ο Χρήστος να μπορεί να καλυφθεί, αλλά και τα παιδιά που υποφέρουν από την εντάξει του Χρήστου και κάποιες ομάδες παιδιών που εκμεταλλεύονται τον Χρήστο και μετά τον βάζουν σαν εξηλαιστήριο θύμα. Άρα μην λένε κάποιοι αυτά τα έτσι παιδιά και αλλιώς παιδιά και αλλιώς παιδιά. Κάπου υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το δούμε συνολικά. Μάλιστα. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, κύριε Γιαννόπουλε, να έχουμε εξέλιξη θετική που θα μας ικανοποιήσει και θα ξαναφέρει το χαμόγελο, αν και δύσκολο να διαγραφεί το χαμόγελο από ανθρώπους που αγαπούν το χαμόγελο του παιδιού. Την επόμενη φορά να έχουμε θετική εξέλιξη, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ το σταθμό για την υποστήριξη, τη διαχρονική υποστήριξη και τη δυνατότητα που μας δίνεται να μοιραζόμαστε πράγματα με τον κόσμο, που είναι πολύ σημαντικά για να προλαβαίνουμε το κακό. Τώρα έχουμε το κακό μπροστά μας, να δούμε πώς θα το καλύψουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ.